συνελήφθησαν στους νομούς Δράμας και Καβάλας στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων για την καταπολέμηση της καλλιέργειας κάναβης από αστυνομικούς των ομάδων δίωξης ναρκωτικών των τμήματων ασφαλείας Δράμας και Καβάλας, 5 δράστες ηλικίας 74, 53, 46, 41 και 54 ετών αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν ξεχωριστές δικογραφίες για καλλιέργεια φυτών κάναβης και κατοχή ναρκωτικών κατά περίπτωση. Στην πρώτη περίπτωση στη Δράμα, οι αστυνομικοί της ομάδας δίωξης ναρκωτικών συνέλαβαν 74χρονο δράστη, διότι σε έρευνα που πραγματοποίησαν με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου στο σπίτι του, εντόπισαν 2 φυτά κάναβης ύψους 5,5 μέτρων, μία ναήλον συσκευασία με μικροποσότητα κατέργασης κάναβης και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Στη δεύτερη περίπτωση σε χωριό της Δράμας, οι παραπάνω αστυνομικοί συνέλαβαν το 41χρονο, διότι σε έρευνα που πραγματοποίησαν στο σπίτι του βρέθηκαν 21 φυτά κάναβης, 6 ναήλον συσκευασίες με κατέργαστη κάναβη και σπόροι κάναβης. Στην τρίτη και την τέταρτη περίπτωση συνελήφθησαν σε χωριά της Καβάλας ένας 53χρονος, μία 54χρονη και ένας 46χρονος, διότι βρέθηκαν με 20 φυτά κάναβης, πλήθος σπορών κάναβης, ένα βαμβάκι εμποτισμένο με διάλειμμα ηρωίνης και 2 ναήλων συσκευασίες με μικροποσότητες ακατέργαστης κάναβης. Εξιχνιάστηκαν ύστερα από έρευνες της ομάδας δημόσιας ασφάλειας του τμήματος ασφαλείας Καβάλας 4 κλοπές σε σπίτια τετελεσμένες και σε απόπειρα που διαπράχθηκαν στην πόλη της Καβάλας. Συνελήφθησαν λοιπόν στην Καβάλα από τους παραπάνω αστυνομικούς 2 ανήλικοι δράστες ηλικίας 15 και 16 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, ενώ στη σχετική δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας ακόμη 17χρονος κατηγορούμενος για το ίδιο αδίκημα. Αναλυτικότερα, όπως προέκυψε, οι 3 δράστες το παραπάνω χρονικό διάστημα διέριξαν σπίτια στην πόλη της Καβάλας, ενώ αποπειράθηκαν να διαρρήξουν άλλο ένα, χωρίς όμως να καταφέρουν να ολοκληρώσουν την πράξη τους. Κατά τη διάπραξη των διαρρήξεων, αφαίρεσαν από το εσωτερικό των σπιτιών συνολικά διάφορα χρυσαφικά και κοσμήματα και το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ. Σημειώνεται ότι οι 3 δράστες έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τις αστυνομικές αρχές για κλοπές, ενώ σε βάρος του 15χρονου εκκρεμούσε μια καταδικαστική απόφαση για κλοπή. Επισημαίνεται επίσης ότι ο 17χρονος διέφυγε από το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρένων Βόλου, όπου κρατούνταν για κλοπές.